Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από τον Gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τη σκιαγράφηση της οικοδέσποινας Γαλλίας, η οποία αύριο θα επιδιώξει να κατακτήσει το τρίτο τρόπαιο σε διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο σπίτι της. Πριν περάσουμε στην ειδικότερη ανάλυση των τρικολόρ, πάμε στην πρώτη κατά σειρά μας κάρτα, να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το δέντρο της διοργάνωσης μετά και την ολοκλήρωση της ημιτελικής φάσης. Πορτογαλία και Γαλλία θα τεθούν αντιμέτωπες λοιπόν στον αυριανό τελικό που θα διεξαχθεί στο Stade de France. Στα νοκάουτ της διοργάνωσης, το πρώτο σημείο σε επαλήθευση ήταν το σύνολο τερμάτων 2-3, καθώς εμφανίστηκε 9 φορές. Όσον αφορά τα ακριβή σκορ, το 1-1 και το 2-0 είχαν την τιμητική τους, αφού εμφανίστηκαν από 3 φορές περισσότερο από κάθε άλλο σκορ. Η Γαλλία μπορεί να μην έψε με τις εμφανίσεις της στον όμιλο, ωστόσο στα νοκάουτ παρουσιάζεται εντελώς διαφορετική. Αποκορύφωμα, το 2-0 επί της Γερμανίας στον ημιτελικό, όπου ήταν σχεδόν αψεγάδιαστη, ενώ ταυτόχρονα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε επίσημο μάτς με αντίπαλο τα Πάντσερ. Βέβαια, ο δρόμος μέχρι την τετράδα ήταν αρκετά βατός, καθώς οι τρικολόρ αντιμετώπισαν στους 16 την Ιρλανδία και στους 8 την Ισλανδία, που δεν προέβαλαν μεγάλη αντίσταση. Το σύνολο του Didier Deschamps διαθέτει την παραγωγικότερη επίθεση στο τουρνουά, σημειώνοντας 13 τέρματα. Τα 6 από αυτά προήλθαν από τον Antoine Griezmann, που προπορεύεται στη λίστα για το χρυσό παπούτσι. Να σημειωθεί ότι οι τρικολόρ πέτυχαν τουλάχιστον 2 γκολ στις 5 από τις 6 υποχρεώσεις τους έως τώρα στη διοργάνωση. Οι Γάλλοι βρίσκονται για τρίτη φορά σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πέμπτη συνολικά σε μεγάλη διοργάνωση. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο προηγούμενων ότι έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής, κατακτώντας την κορυφή της Ευρώπης. Η αρχή έγινε το 1984 κόντρα στην Ισπανία, κόντρα στο Παρίσι. Η παρέα του Μισελ Πλατινί δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο, αρχηγός των τρικολόρ έκανε το 1-0 με απευθείας φάουλ, με τον Μπελόν στο τελευταίο λεπτό να σφραγίζει την κατάκτηση του τροπέου. Δεύτερη και τελευταία προσόρας το 2000 απέναντι στην Ιταλία. Για 90 λεπτά το σύνολο του Λεμέρ βρισκόταν πίσω στο σκορ. Ωστόσο, το τέρμα που σημείωσε ο Βιλτόρ στο 93 έστειλε το μάτς στην παράταση και εκεί ο Νταβίτ Τρεζεγκέ πέτυχε το χρυσό γκολ, χαρίζοντας το δεύτερο ευρωπαϊκό στη Γαλλία. Ψάχνοντας ειδικά στοιχήματα με αξία που αφορούν τη Γαλλία, θα σταθούμε στην περίπτωση του Αντουάν Γκριεσμάν. Ο στάρ της Ατλέτικο Μαδρίτης, εκτός από πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, είναι και ο πιο ζεστός επιθετικός των τρικολόρ. Συγκεκριμένα, σκόραρε και στα 3 τελευταία μάτς, στα 2 μάλιστα σημείωσε το πρώτο τέρμα, ενώ συνολικά βρήκε δίχτυα στις 4 από τις 6 αναμετρήσεις της Γαλλίας στη διοργάνωση. Το να σημειώσει οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης γκολ προσφέρεται στο ικανοποιητικό 1.80. Κάπου εδώ, ακόμα ένα γεροστοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με την ανάλυση του μεγάλου τελικού. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.